Στη σκιά της σκληρής δοκιμασίας που περνούν οι κάτοικοι των σεισμόπληκτων περιοχών αποκαλύπτεται η έλλειψη μέριμνας για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων που κυκλοφορούν στα ερείπια του σεισμού άρρωστα και πεινασμένα. Η περιπέτεια του γιγαντόσωμου σκυλιού που έμεινε για 5 ημέρες καταπλακωμένο από συντρίμια στάβλου ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Έπρεπε να γίνει ο σεισμός και όλα αυτά που γίνανε εκεί και να αναγκαστούν να πάνε εθελοντές να βοηθήσουν και ανθρώπους και να βγει στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που υπάρχει εκεί με σκυλιά, τα οποία είναι εγκατελειμμένα, είναι άρρωστα, είναι κακοποιημένα. Εθελοντές που βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές βρίσκονται καθημερινά μπροστά σε τραγικές εικόνες με άρρωστα, αποστεωμένα και αδύναμα ζώα να παραμένουν στα ερείπια των κατεστραμμένων χωριών της ενδοχώρας. Οι εκκλήσεις των φυλοζωικών σωματείων προς τους αρμόδιους δήμους να μεριμνήσουν έστω για τη στοιχειώδη περίθαλψη και σύτησή τους έπεσαν στο κενό. Αυτή τη στιγμή έχουν, λέει, άλλες προτεραιότητες, μα εμάς δεν μας παίρνουν τα ζώα τηλέφωνο. Οι δημότες των περιοχών κλαίγοντας αγανακτισμένοι μας τηλεφωνούν. Σύμβολο της προσπάθειας των εθελοντών που ανέλαβαν το βάρος της ευθύνης για τη διάσωση τραυματισμένων και άρρωστων ζώων, εκτός από τον κακοποιημένο Άρη, έγιναν και 2 σκυλίτσες που πάλεψαν με νύχια και δόντια να κρατήσουν στη ζωή τα νεογέννητά τους. Η εικόνα της αποστεωμένης λευκής κυλίτσας που έμεινε μόνη στα χαλάσματα ερυπωμένου χωριού έκανε το γύρο της Ελλάδας. Λίγο πριν παραλυφθεί όμως για να μεταφερθεί στο Ηράκλειο, η ηρωική σκυλίτσα οδήγησε τους εθελοντές στα νεογέννητα κουτάβια της. Είναι σαν μια ακτινογραφία. Είναι πολύ και λόγω του ότι έχει και τα κουτάβια της να μεγαλώσει, ένας λόγος παραπάνω που είχε φτάσει στην εξαθλίωση. Μία ακόμη σκυλίτσα βρέθηκε στην αυλή μισογκρεμισμένου σπιτιού σε χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, προσπαθώντας για μέρες χωρίς νερό και τροφή να κρατήσει τα μωρά της ζωντανά. Εθελοντές της φυλοζωικής ομάδας Σύριος ανέλαβαν τη φροντίδα της σκυλίτσας των νεογέννητων αλλά και ενός ακόμη κουταβιού που άγνωστοι εγκατέλειψαν στο σημείο, με την εξίσου ηρωική σκυλίτσα να το υιοθετεί και να το προστατεύει. Όπως επισημαίνουν όμως οι εθελοντές, δεκάδες άλλα άρρωστα και υποσιτισμένα ζώα εξακολουθούν να βρίσκονται αβοήθητα στις πληγήσεις περιοχές, κάνοντας έκκληση στις αρχές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και να μεριμνήσουν για τη διάσωσή τους. Μπορώ να δηλώσω ότι δεν ανταποκρίθηκαν σε κανένα από τα περιστατικά. Έχουμε δεκάδες περιστατικά δημοτών τους που μας παίρνουν τηλέφωνο κλαίγοντας.